Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ Μιχάλης Γιαννάκος με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και δια αυτά της περιφέρειας. Δήλωσε πως η ωριακή κατάσταση που βιώνει το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων οδήγησε προημερών μια νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας της Πάτρας να δώσει τέλος στη ζωή της, καταναλώνοντας χάπια. Η επέμβαση των δικών της συναδέλφων αποδείχθηκε σωτήρια, ενώ η γυναίκα νοσηλεύθηκε για τουλάχιστον 5 ημέρες. Όπως κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος, ο σύζυγός της είχε ενημερώσει προϊσταμένους αλλά και τον διοικητή του νοσοκομείου πως η γυναίκα του το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε έντονο στρες λόγω των συνθήκων εργασίας που επικρατούν στο νοσοκομείο.